Κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις, τις αυλές των σχολείων με τα κοντέινερ για να στηβάξουν τους μαθητές. Με μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών ενώσεων, κάθε βαθμίδας καθώς και πολιτών που είχαμε χρόνια να δούμε, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας η πανεκπαιδευτική απεργία. Γονείς, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές δηλώνουν στεναρά την αντίστασή τους στην βάρβαρη, όπως την χαρακτήρισαν, πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση με το μέτρο της αξιολόγησης καθώς και την ποινικοποίηση βασικών κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Σήμερα υπάρχει μια πάνδημη και καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στους νόμους Κεραμαίους αλλά και στον αυταρχισμό και στην τρομοκρατία που προσπαθεί να επιβάλλει υπουργός απέναντι στο δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Αντιδρούμε σε μια αξιολόγηση της σχολικής μονάδας η οποία φέρνει την ιδιωτικοποίηση στο δημόσιο σχολείο, κατηγοροποιεί εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολεία. Είμαστε υπέρ ως εκπαιδευτικοί της αξιολόγησης σχολικής μονάδας, αλλά με συγκεκριμένο περιεχόμενο και πλαίσιο που θα έχει στόχο την αναβάθμιση και όχι την υποβάθμιση. Παράλληλα, έκαναν λόγο για καμία ουσιαστική αντιμετώπιση της πανδημίας, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να έχουν ξεπεράσει το 30%, καθώς και για κανένα νέο μέτρο στήριξης των μαθητών που για 2 χρόνια είναι υποχρεωμένα σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης. Θα είμαστε παρόντες σε κάθε προσπάθεια που επιχειρείται διάλυση του δημόσιου σχολείου. Πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Και πρέπει να καταλάβει όλη η κοινωνία ότι αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του σχολείου, ο οποίος οφείλουμε και πρέπει να παραμείνει ως έχει, να τον βελτιώσουμε, να τον κάνουμε καλύτερο, ποιοτικότερο, αλλά να παραμείνει δημόσιος για όλα τα παιδιά αυτής του λαού, αυτής της χώρας. Δυναμική παρουσία συλλόγων, φοιτητών, μαθητών, γονέων στην πανελλαδική εκπαιδευτική απεργία εδώ στο Ηράκλειο. Ένα μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων, πολλά είναι τα κενά που καταγράφονται με μειωμένες προσλήψεις, υπολειτουργία ειδικών δομών αγωγής, την ίδια στιγμή που πολλά ολοήμερα δεν έχουν ακόμα ανοίξει. 2 νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας, 2 νομοσχέδια της κυρίας Κεραμαίος, που υποθηκεύουν το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς. Μαθητές εκπαιδευτικοί σήμερα εδώ από την Πλατεία Ελευθερίας αντιστέκονται, διατρανώνουν ότι αυτά τα νομοσχέδια στην πράξη δεν θα εφαρμοστούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαιρετίζει τον δίκαιο και ανυποχώρητο αγώνα των εκπαιδευτικών που από κοινού με γονείς και μαθητές δίνουν τη μάχη ενάντια στην τρομοκρατία της κυβέρνησης, η οποία σε συνθήκες πανικού προσπαθεί να φημώσει τον αγώνα των εκπαιδευτικών με δικαστικές αποφάσεις. Πατάει στον νόμο για την αξιολόγηση Κεραμαίος, όπως και στον νόμο αξιολόγησης του Γαβρόγλου, προκειμένου να υποτάξει την εκπαιδευτική συνείδηση. Συγχρόνως, 2 εβδομάδες μετά το μεγάλο σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, οι τραγικές ελλείψεις στις σχολικές δομές, που στην Κρήτη είναι χρόνιες, έρχονται ξανά στο προσκήνιο με την ασφάλεια των κτηρίων και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης να ζητούν άμεσες απαντήσεις. Καθώς δεκάδες είναι οι μαθητές που έμειναν χωρίς καμία υποστήριξη εκτός εκπαιδευτικών αιθουσών.